Θα μπορώ να εξηγήσω λίγο τι ακριβώς συνέβη και να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Ο Γιώργος Καραζαφέρης από πέρσι το Φεβρουάριο και όλος ο λαϊκός ορθόδοξος λαϊκισμός, συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα των περιστάσεων, δεν έχασε καμία ευκαιρία και από το να καταθέτει συνεχώς προτάσεις και από το να τίνει την χείρα του είτε στη μία είτε στην άλλη κυβέρνηση, μήπως πάρουμε τα μέτρα μια ώρα αρχίτερα και γλιτώσουμε το χείλος της Αβύσσου στο οποίο βρεθήκαμε τώρα. Λέγαμε στον Καραμαλία πέρσι το Φεβρουάριο. 10 δικοί μας βουλευτές και 152 δικοί σου 162. Διώξε αυτούς που δεν τις αφήνουν να κυβερνήσεις και πάρε μέτρα. Τι έκανε ο Καραμαλής? Δεν συνεργάζομαι τα άκρα, μη χάνουμε ψήφους σε ευρωεκλογές, μετά δούμε τι θα γίνει με την τώρα, μετά δούμε τι θα γίνει με το ένα, μετά απαραιτούμε, μετά γεια σας και τώρα τελευταίο πίσω στη γαλαρία, στη Βουλή, πίσω από την κολόνα, να λέει ο Παπανδρέου κρύβει το Καραμαλή και θα γελά και να λέει ανέκδοτα. Γι' αυτό έκανε εκείνη την ώρα. Ανέκδοτα έλεγε. Η Ελλάδα χρεοκοπούσε και θα λέει ανέκδοτα, ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, έρχεται η νέα κυβέρνηση. Θέλω να σα πω πόσε προτάσει κάναμε. Συνέντευξη τύπου του Καραζαφέρη στην Αθήνα, στο Λίδρα Μάριο. Συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, στο Πόρτο Παλά. Μέσα στη Βουλή, μάλιστα στη γλώσσα μα. Είπαμε, νομοποιήστε τα αυθαίρετα, να μαζέψετε τα λεφτά. Νομοποιήστε του μη επιθυμητού χρόνου, να μαζέψετε τα λεφτά. Κάντε προκήρυξη των νέων αδειών του καζίνου, να μαζέψετε τα λεφτά. Κάντε πώληση τη αδεία του ΟΠΑΠ, να μαζέψετε τα λεφτά. Κάντε νέα αυτοχρηματοδοτούμενα ιδιωτικά έργα με του μεγάλου κατασκευαστέ, με επέκταση του χρόνου των διοδίων για να μαζέψετε τα λεφτά. Πόσε προτάσει, πάλι να το πούμε γρήγορα. Πόσε προτάσει κάναμε, 15 προτάσει. Γιατί αν μαζεύαμε λεφτά. Αυτά που σας είπα τώρα είναι 20-25 δις. Το έλλειμμα της χώρας αντί να βγει 13 θα έβγαινε 5 και αν το έλλειμμα της χώρας αντί για 13 έβγαινε 5 θα μπορούσαμε να εξακολουθούμε να διαδιζόμαστε από τις διεθνείς αγορές με λογικό επιτόκιο και άρα δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε σήμερα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο πακέτο στήριξης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απλά τα πράγματα. Μας άκουσε κανένας? Όχι. Εμπιστεύμε που είναι άχρηστη αυτή η κυβέρνηση όπως ήταν και η προηγούμενη? Όχι. Εμείς τα λέγαμε. Δεν μας άκουσαν. Και φτάνουμε τώρα στην κρίσιμη μέρα. Αφού δεν μας άκουσαν λοιπόν, μας φέραν μπροστά στο δίλημα. Ή παίρνουμε αυτά τα λεφτά ή χρεοκοπούμε. Και θέλω ρε παιδιά, γιατί σας το λέω ανθρώπινα, δεν θέλω να αντιδικήσω, ότι έχω κουραστεί να αντιδικώ με τους ανθρώπους, προσπαθώ να μιλήσω λογικά. Ποιος από εσάς στα αλήθεια, θα μπορούσε να ψηφίσει να χρεοκοπήσει η Ελλάδα? Στα αλήθεια όμως. Ακούω το επιχείρημα. Το άκουσα και δεν από το όνομα κοντινού προσώπου. Αν ήταν με 180 ψήφιζες. Αλλά αφού θα πέρναγε ούτως ή άλλως, γιατί ψήφιζες? Γιατί εγώ έχω επιλέξει να μην είμαι ίδιος με τους άλλους. Είναι εύκολο να είσαι ίδιος. Είναι δύσκολο να είσαι διαφορετικός. Εγώ θέτω πάντα στον εαυτό μου το αντίστροφο ερώτημα. Αν ήταν να περάσουμε 151 και ήσουν ο 151ος, τι θα ψήφιζες? Σα διαβεβαιώ στο λόγο της τιμής μου. Δεν έχω ακούσει έναν βουλευτή στο κοινοβούλιο από αυτούς που ψήφισαν όχι, που να του θέτει αυτό το ερώτημα και να σου λέει ναι, θα ψήφιζα πάλι όχι. Και αυτοί που ψήφισαν όχι, ξέρω τώρα τους Σιριζέους και τους Κομμουνιστές, αυτοί είναι τρελοί. Μιλάω την Νέα Δημοκρατία τώρα. Δεν λένε να χρεοκοπήσουμε. Λένε ας μην εισπράξουμε εμείς το πολιτικό κόστος. Και ρωτώ, γιατί ρε παιδιά έφτασε η Ελλάδα μέχρι εδώ? Θα διδαχθούμε κάτι από τα λάθη μας? Γιατί έφτασε η Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού? Γιατί έφτασε η Ελλάδα στο χείλος του δισαβίσου? Γιατί είχε 40 χρόνια πολιτικούς οι οποίοι φοβόντουσαν να εισπράξουν το πολιτικό κόστος και τους κατηγορούμε και καλώς κατηγορούμε και λέμε επειδή αυτοί δεν θέλαν να εισπράξουν πολιτικό κόστος εμείς φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε. Ωραία. Και ένα πολιτικό κόμμα και μερικοί βουλευτές και λένε ξέροντας θα μας βρίσουν πολύ. Πράττουμε το καθήκον μας. Και τι γίνεται? Μας βρίζουν και μας χτυπάνε και μας λένε και προδότες να πιάνουμε κάπου πάνω. Ε, όχι. Ε, όχι, ρε αδερφέ, είναι αδικία. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Θα να καταλάβετε σε πόσο δύσκολη στιγμή βρίσκει την πατρίδα. Μου λένε κάποιοι. Θέλω να βγω, να τα σπάσω, να κάψω τη Βουλή, να δίνω τους βουλευτές, να μην ψηφίσω κανέναν. Να... Μα κάντε, του λέω. Και. Κάντα όλα. Έλα, δείρε με. Και τι θα γίνει? Θα βγάζει λεφτά από αυτό? Λέτε να πληρώνει κανένα δισεκατομμύρια ευρώ αν δείρετε τον Γεωργιάδη του 300 Βουλή. Πρέπει. Καταλαβαίνω την οργή. Ειλικρινά το λέω. Καταλαβαίνω την οργή. Την καταλαβαίνω την οργή. Την κατανοώ την οργή. Την καταλαβαίνω. Όμως το ερώτημα το μεγάλο είναι ώρα για να αφήσουμε ανεξέλεγκτη την οργή μας?
Εάν την αφήσουμε και τη θρέψουμε, θα σώσουμε την πατρίδα, θα ωφελήσουμε τα παιδιά μας. Έχετε καταλάβει, εσείς που τόσο εύκολα λέτε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, τι θα πει χρεοκοπία? Χρεοκοπία θα πει κατά πρώτον πολύ αίμα. Χρεοκοπία θα πει ότι για ένα διάστημα, κανείς δεν ξέρει για πόσο, από μέρες, από εβδομάδες έως μήνες, δεν υπάρχει κράτος. Στα σούπερ μάρκετ για να βρίσκεις τρόφιμα, τα παιδιά έχουν εξαντληθεί, στα πρώτα δύο τους μέρες δεν υπάρχει ούτε κονσέρβα, για να βρεις τρόφιμα θα έχω συμμορίες οργανωμένες ένοπλες στον δρόμο. Πρέπει πιστόλι για να πας να δεθρέψεις τα παιδιά σου. Θα πει χρεοκοπία. Δεν μιλάμε τώρα για τις καταθέσεις που θα είναι μηδέν. Δεν μιλάμε για το ότι θα φτάσουμε να πουλάς στα σπίτια σου για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν μιλάμε για την αναρχία και το χάος που επικρατήσει. Χρεοκοπία θα πει κατάρρευση του κράτους. Κατάρρευση της ζωής μας όπως την ξέρουμε. Και σας ρωτώ λοιπόν, είσαι βουλευτής και σου λένε Α, παίρνεις τα λεφτά και δεν χρεοκοπείς. Τουλάχιστον τώρα, γιατί θα απαντήσω και σε κάτι ακόμα. Β, χρεοκοπείς και καταστρέφεται το σύμπαν. Και θα δούμε μετά αυτή την κατάσταση τι θα γίνει. Τι ψηφίζεις? Τι ψηφίζεις, ρε παιδιά, αλήθεια. Τώρα, για το Θεό, ας πούμε, τι ψηφίζετε? Ψηφίζετε να ζήσουμε την καταστροφή? Ψηφίζετε να δούμε ενόπλοι να μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να παίρνουν τρόφιμα? Ψηφίζετε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να σπούνε ό,τι λεφτά έχει στην τράπεζα δεν υπάρχει φράγκο? Ψηφίζετε να φτάσετε στο σημείο να πρέπει να πουλήσετε το σπίτι σας για να πάρετε γάλα? Αυτό θα πει χρεοκοπία. Λένε κάποιοι, μα και να πάρουν αυτά τα λεφτά δεν θα αποφύγουν τη χρεοκοπία. Πιθανόν. Πιθανόν, πραγματικά. Δεν έχουμε καθόλου ξεφύγει πιθανότητα χρεοκοπία. Δεν έχουμε ξεφύγει καθόλου. Γι' αυτό και λέω, κάντε το σταυρό στην προσευχή σας και βάλτε το μυαλό. Αυτό που αγοράσαμε είναι χρόνος. Εάν τώρα τον χρόνο αυτόν τον αξιοποιήσουμε, μπορεί και να τον χρεοκοπία. Εάν δεν τον αξιοποιήσουμε και μείνουμε στην οργή και στην αλληλοκατηγορία, θα χρεοκοπήσουμε. Και εγώ, κυρίες και κύριοι, επειδή έχω διαβάσει και ιστορία ζωή μου και ξέρω πόσο πόνο, αίμα, πίκρα και δοκιμασία θα έφερε κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα στο σύγχρονο κόσμο, γιατί τώρα είμαστε και πιο βολεμένοι. Το 1893 που ξαναχρεοκοπήσαμε ήταν πιο εύκολο. Ήταν μια γενιά που είχε περάσει την Ελληνική Επανάσταση, ήταν μια χρονιά που ζούσε με λίγα. Τώρα φαντάζεσαι κανονικά σε αυτή τη γενιά που τα έχει όλα έτοιμα στο χέρι να του πεις δεν έχεις να φας. Όχι, δεν έχεις να πάρεις δώρο Χριστουγέννων. Δεν έχεις να φας. Παρακαλώ πολύ, αφανεί με τηλέφωνο του Blue Sky. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον φίλο μου τον Αντώνη τον Μιλωνάκη, που ξέρει πόσο πολύ τον αγαπώ, αλλά κυρίως τον σεβαστό δάσκαλο, τον Terence Quick, για τον οποίο θα πω ότι, επειδή ξέρω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις στο παρελθόν να είναι βουλευτής, τις οποίες αρνήθηκε προς τη μήνυ του, υπό την έννοια ότι ήθελε να δείξει ότι δεν έχει τέτοιου είδους φιλοδοξίες ως δημοσιογράφος. Είναι κρίμα που δεν είναι στη Βουλή ο Terence Quick. Και ο Αντώνης φυσικά, προς Θεού. Ο Αντώνης πιστεύω θα είναι στην επόμενη, γιατί έχει πολιτική δράση έντονη. Αλλά ξέρετε, ξέρεις φίλε Terence, πρέπει να μπούμε στην πολιτική άνθρωποι να μην είναι από τζάκια. Άνθρωποι να έχουν δουλέψει τη ζωή τους. Άνθρωποι που να ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί. Άνθρωποι που να καταλαβαίνουν τις συνέπειες των επιλογών. Γιατί αν μπαίνουν μόνο οι κομματικοί, αν μπαίνουν μόνο τα τζάκια, ποτέ δεν θα μπορούμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Λοιπόν, θα ήθελα τα επόμενα 20-25 λεπτά, 20-15-20 λεπτά, όσο προλάβω, να βγάλω τηλεφωνικές γραμμές για να μην λίγο σώσω για τα βιβλία. 2-10, πάμε στην πρώτη γραμμή, σας ακούω. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ δύο ερωτήσεις. Φυσικά, όσο θέλετε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ήμουν ψηφοφόρος σας, ναι, και ότι και από εδώ και πέρα δεν θα είμαι. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το θεωρείτε μείζον? Πολύ μεγάλο. Γιατί δεν μιλήσατε για δημοψήφισμα? Να απαντήσω. Βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα για αυτό το θέμα? Ωραία. Να ρωτήσω και το δεύτερο. Να απαντήσω γιατί δεν μπορεί να γίνει, να το εξηγήσω. Να το εξηγήσετε μετά, να σας ρωτήσω και το ωραία δεύτερο, να ολοκληρώσετε. Ωραία. Λοιπόν, είπατε λοιπόν ότι υπογράψατε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι έπρεπε η χώρα μας να δανειστεί. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν,